Τα σχέδιά του για το μέλλον της Τρενοσέ παρουσίασε αποκλειστικά στον Sky ο Ρενάτο Ματσοντσίνη, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης για την εξαγορά της εταιρείας. Μία από τις προτεραιότητες του ομίλου Ferrovie Dello Stato, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σιδηροδρομικός ομίλος της Ευρώπης, είναι η επέκτασή του στο εξωτερικό την επόμενη δεκαετία, ειδικά σε ελκυστικές ευρωπαϊκές γραμμές, όπως το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Strong, in particular with the new infrastructure that is going to build. I think that this relation may be one in the future one of the more strong relation of rail transport in Europe. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι σκοπεύουν να επενδύσουν 500 εκατομμύρια ευρώ στην Τρενοσέ για την απόκτηση νέων αμαξοστοιχείων που θα ξεκινήσουν δρομολόγια όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής στις αρχές του 2019. Οδηγός του Ιταλικού ομίλου για τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει η γραμμή Ρώμη-Μιλάνο. In 2005, from Milan to Rome, only the 30% of the people used the train. In this moment, after 10 years of good work, the 65% of the people use trains. Σύμφωνα με τον κύριο Ματσοντσίνη, ο Ιταλικός Όμιλος σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών. In Italy, for example, in this moment, you can buy ticket with a simple app. You have information in real time on the timetable of the train, if there is a delay or no. And all this technology we want to bring immediately in Trenosè. Ο νέος ισχυρός άνδρας της Τρενοσέ ανέφερε πως η εταιρεία θα ενισχυθεί με προσωπικό, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στους 650 εργαζόμενους της επιχείρησης. In 2 months they will arrive in a big family. Don't worry because we have a lot of to work, but don't afraid. Με την πώληση της Τρενοσέ στον Ιταλικό όμιλο Ferrovie Dello Stato, ολοκληρώνεται μια δύσκολη διαδικασία η οποία κράτησε σχεδόν 4 έτη. Ο πρώτος διαγωνισμός ξεκίνησε το 2013, ωστόσο κηρύχθηκε άγωνος, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία. Η μεταβίβαση της Τρενοσέ στον Ιταλικό όμιλο θα ολοκληρωθεί σε μερικές εβδομάδες, με το τίμημα να ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ.